κύριοι, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Χρόνια πολλά. Να είστε πάντα υγεία. Θα ομιλήσουν ο ακαδημαϊκός, καθηγητής ομότιμος της φιλοσοφίας και προϋπρίτανης Ευάγγελος Μουτσόπουλος, ο Μάριος Ομπέξος, κοσμήτωρας τελειούκης σχολή, καθηγητής της συγκριτικής φιλοσοφίας της θρησκείας, και ο πατήρ Νικόλαος Λουδοβίκος, καθηγητής φιλοσοφίας και δογματικής στη Θεσσαλονίκη, επισκέπτης καθηγητής στο Ορθόδοξο Ινστιτούτο του Cambridge και ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Winchester. Με την ευκαιρία, παρουσία γίνεται και των 200 χρόνων από τη γέννηση του Πέτρου Γραήλ Αρμένη. Κύριε καθηγητά. Μήπως θα έπρεπε από το Θεού άρχεστε. Όχι. Εσάς θα αρχίσω. Θα ομιλήσω δια βραχαίων, μια που η ώρα είναι περασμένη. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, έχουμε τρεις ομιλητές τη χαρά να προλογίσουμε την παρουσίαση του βιβλίου του κυρίου δόκτωρος Αντώνη Βασιλάκη, «Η οντολογία του ωραίου στο έργο του Πέτρου Βραήλα Αρμένη». Η πρώτη επιστημονική μνήμα του έργου του Βραήλα από το θάνατό του το 1884 έγινε μετά παρέλευση 20 ετίας από τον Κωνσταντίνο Λογοθέτη, ο οποίος ανέλυσε το φιλοσοφικό σύστημα του Βραήλα στη σύντομη διδακτορική του διατριβή που δημοσιεύθηκε το 1905. Περιοδικές αναφορές στο έργο αυτό δημοσιεύθησαν κατά καιρούς. Το πρόβλημα όμως του ωραίου στην βραηλινή διανόηση δεν απασχόλησε τους ιστορικούς της νεοελληνικής φιλοσοφίας μέχρι το 1955. Προσωπικώς επιδόθηκα στην έρευνα του αρχείου Βράιλα στην Κέρκυρα, την πατρίδα του συγγραφέως μας, των δύο συγγραφέων, από την οποία πέρευσε η έκδοση των φιλοσοφικών έργων του Βράιλα σε 8 τόμους, η οποία ολοκληρώθηκε μόλις προδιετίας από το Ίδρυμα Νεοελληνικής Φιλοσοφίας ως μέρος του κόρπους των νεοελλήνων φιλοσόφων και που απετέλεσε το κίνητρο της συγγραφής τριών τουλάχιστον διδακτορικών διατριβών στην Ελλάδα, εξ όσων γνωρίζω. Η σημερινή παρουσίαση αφορά, όπως είπα, στην διδακτορική διατριβή του Αντώνη Βασιλάκη, ο οποίος είναι μια διφυής προσωπικότης, αφού συνδυάζει τον δημιουργικό μουσικό προς τον βαθιστόχαστο θεολογούντα και φιλοσοφούντα. Ευτύχησα να γνωρίσω εκ του σύνεγγης και τις δυο πνευματικές του διαστάσεις, αφού ιδίως είχα την χαρά να είμαι ο εισηγητής του αποτελέσματος του φιλοσοφικού του μόχθου. Δεν θα διστάσω να αξιολογήσω το βιβλίο αυτό του Αντώνη Βασιλάκη ως την εμβελεχέστερη ως τώρα εργασία που εγνώρισα ποτέ επί του θέματος. Ο συγγραφέας της
κυριολεκτικώς αποδόμησε και αναδόμησε την διανόηση του Βράιλα, μετερχόμενος διαδοχικός την αναλυτική και την συνθετική μέθοδο, αλλά όμως σε δεύτερον καθημιά βαθμό. Στηριζόμενος επάνω στην κριτική αντιμετώπιση των κειμένων, ο Βασλάκης ανατρέχει στα πιο μύχια και στοιχειώδη σπέρματα που συνιστούν τις θεμελιώδεις έννοιες του βραηλιανού στοχασμού και επί τη βάση αυτών προβαίνει στην αναθεώρηση παγιωμένων αντιλήψεων ως προς την ερμηνεία θέσεων που έχουν ήδη συγκροτηθεί του Κέρκυραιου φιλοσόφου. Αυτή η αποδομητική και αναδομητική διαλεκτική χαρακτηρίζει ολόκληρο το βιβλίο και νομίζω πως έχω την υποχρέωση να την εξάρω αφού αποτελεί την σπονδυλική στήλη του βιβλίου όσο και την πρωτοτυπία του. Ιδίως επειδή με τη μέθοδο αυτή εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και καταναβόραν προς ένα σύστημα φιλοσοφικό μια μέθοδος που αρχικώς εφαρμόστηκε από τον Γκάνταμα επί της διαδικασίας θεωρήσεως του έργου τέχνης. Αυτό δεν με ξενίζει αφού η θεματική του βιβλίου αναφέρεται στην κεντρική αισθητική κατηγορία του ωραίου. Ο Αντώνης Βασιλάκης προσεγγίζει το πρόβλημα ακολουθώντας την τάξη με την οποία ο Βράιλας διατυπώνει τα επιμέρους στοιχεία του ωραίου, δίχως αυτό να τον εμποδίζει από το να συνδέει το ένα προς το άλλο συναρτώντας τα στοιχεία αυτά, ώστε εξαντλητικός ο αναγνώστης να καρπώνεται το περιεχόμενο και τις διαστάσεις καθενός από τα στοιχεία αυτά. Η διάρθρωση του βιβλίου είναι κατά την ταπεινή μου γνώμη υποδειγματική. Η έκθεση ξεκινάει από την εξέταση των προϋποθέσεων του ωραίου που συνιστά ένα όν εξοχήν και καθ' υπεροχήν, όπως λέει ο Βράιλας. Η εξέταση προχωρεί σε ένα δεύτερο στάδιο προς μια επιστημολογική εξέταση του θέματος, του ωραίου δηλαδή, ως αισθητικής κατηγορίας και καταλήγει σε ένα τρίτο στάδιο στην αξιολογική του εξέταση με την αναγνώρισή του αρχικώς ως του ωραίου δηλαδή ως φυσικού κάλους και ακολούθως ως αξίας αεφαρμοσμένης διαμέσου της τέχνης γενικώς αλλά και κάθε μιας από τις τέχνες οι οποίες για την εποχή του Κουζά από τον οποίο εμπνέεται ο Βράιλας για την εποχή του Κουζά που ήταν η εποχή, η ρομαντική εποχή του Χέγγελ ήταν μια βαθμιαία άνοδος από την αρχιτεκτονική μέχρι την ποίηση. Ενώ αντιθέτως η κορύφωση της ανόδου αυτής για τον Σόπενχάουερ ήταν
η μουσική και μάλιστα η, όπως την ονομάζει ο Σόπενχάουερ, η απόλυτη μουσική, δηλαδή η μουσική ως αποσυνδεδεμένη από τον έναρθρο λόγο. Τώρα να μου επιτρέψετε να παρατηρήσω εδώ ότι ο Κουζάν υπήρξε ένας εγκρατέστατος φιλόσοφος και ιστορικός της φιλοσοφίας, ο οποίος διετέλεσε και υπουργός και πολλά άλλα και είναι ο προοδευτικός εκείνος νους ο οποίος εθέσπισε το πρόγραμμα διδασκαλίας της φιλοσοφίας στη Γαλλία σε όλες τις βαθμίδες της εκπαιδεύσεως. Ακόμα και σήμερα ισχύει το πρόγραμμα αυτό το εκπαιδευτικό. Και βεβαίως γνωρίζετε ότι στην Γαλλία η φιλοσοφία ως μάθημα έχει εξετάζεται με συντελεστή 4, όταν τα μαθηματικά εξετάζονται με συντελεστή 3. Ο Βράιλας λοιπόν υπήρξε οπαδός της εκλεκτικιστικής σχολής του Κουζάν, του οποίου είμαι οι μαθητές έφτασαν μέχρι και την Λατινική Αμερική. Αλλά ο Βράιλας υπήρξε ο μοναδικός μαθητής του Κουζάν, ο οποίος συνεκρότησε ένα ολοκληρωμένο φιλοσοφικό σύστημα. Ας επανέλθω τώρα μετά την διακοπή αυτή στο βιβλίο του Αντώνη Βασιλάκη. Από το ωραίο κάθε αυτό, ο συγγραφέας του βιβλίου καταλήγει στους φορείς του, δηλαδή στους καλλιτέχνες και στις διαδικασίες ορθώσεως των δημιουργημάτων τους. Και πάλι εδώ εφαρμόζεται η διαλεκτική μέθοδος την οποία ανέφερα με όλα τις τα πλεονεκτήματα. Με παρόμοια εφόδια εξοπλισμένος ο μελετητής θα δίνεται εφ' εξής να διεισδύσει στα άδυτα της βραϊλιανής αισθητικής και να καρποθεί ολοκληρωτικός τα διδάγματα της. Επιθυμώ να συγχαρώ με όλη μου την καρδιά τον Σύλλογο προς διάδοση ωφελήμων βιβλίων, ο οποίος ανέλαβε την πρωτοβουλία να εκδώσει το περισπούδαστο και ρίξει κέλαφθο, το τονίζω αυτό, σύγγραμμα, το οποίο συμπληρώνουν αναλυτικοί και εξαντλητικοί ευρύτεροι πίνακες ενιών, ονομάτων και βιβλιογραφίας. Θα ήθελα να τελειώσω λέγοντας πως συγχαίρω και πρωτίστως τον μαθητή μου και φιλτατό Αντώνη Βασιλάκη, ο οποίος έχει ήδη δημιουργήσει οικογενειακή φιλοσοφική παράδοση. Αφού προ εβδομάδων μόλις είχα την τύχη και τη χαρά να προλογίσω και να θαυμάσω διάλεξη του γιού του Δημήτρη Βασιλάκη, που είναι ένα αστέρι
ανατέλων στο φιλοσοφικό στερέωμα. Δεν μου είναι δυνατόν να αποκρύψω απόψε την βαθιά μου συγκίνηση. Συγχωρέστε με. Ευχαριστώ. Σεβαστέ μας δάσκαλε, καθηγητά, κύριε Μουτσόπουλε, εδεσιμολογιότατε πάτε Νικόλα Λουδοβίκη, φίλετε συνάδελφε, κύριε Αντώνη Βασιλάκη, κυρίες και κύριοι, για μένα απόψε είναι χαρά και τιμή ότι βρίσκομαι σε αυτό το έδρανο των συζητήσεων. Και πρώτα απ' όλα ζητώ την άδεια από τον πρίτανη των νεοελλήνων φιλοσόφων, τον καθηγητή Μουτσόπουλο, να μου επιτρέψει να πάρω το λόγο ενώπιον του. Και όταν λέω πρίτανη δεν εννοώ μόνον τυπικός ως πρίτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά κάτι πολύ περισσότερο ουσιαστικός ως πρίτανη των νεοελλήνων φιλοσοφούντων εντός και εκτός των ακαδημαϊκών τυχών, τους οποίους έχει εμπνεύσει με τα ανιδιοτελή, εθελοντικά, σεμινάρια του, συνέδρια, την προσωπική του ενθάρρυνση στα έργα τους, είτε άρθρα είτε διατριβές, και την ενεργή υποβοήθησή τους. Ένας καρπός αυτού του έργου είναι το βιβλίο που απόψε καλούμε να παρουσιάσω σε αυτό εδώ το πάνελ, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Θέλω να συγχαρώ τον κύριο Βασιλάκη για το έργο του, το οποίο είναι διτό. Ανήκει στον χώρο της μεταφυσικής, το πρώτο μέρος του βιβλίου του, και το δεύτερο μέρος του βιβλίου του εντάσσεται στον χώρο της αισθητικής. Θα μπορούσε μόνο το πρώτο μέρος να είναι μία διατριβή. Θα μπορούσε μόνο το δεύτερο μέρος, αλλά ακολουθώντας την σοφή παρένεση του δασκάλου του, δεν εφίσθη πόνων, κόπων και πολύ σωστά ξεκινάει από την οντολογία για να προχωρήσει στην λεγόμενη καλολογία, την αισθητική. Και έτσι έχουμε σε ένα βιβλίο δύο όψεις του έργου του Πέτρου Βράιλα Αρμένη, μιας σημαντικής και σημαδιακής προσωπικότητας του 19ου αιώνα, την οποία ακόμα και σήμερα αξίζει να έχουμε κατά νου. Ο κύριος Βασιλάκης έχει διτή ιδιότητα, η οποία σήμερα μας ξενίζει. Είναι θεολόγος εκ καταγωγής και μουσικολόγος από καρδίας. Όταν λέω μουσικολόγος, εννοώ μαέστρος, συνθέτης, συγγραφέας βιβλίου αισθητικής και δοκιμίων αισθητικής, και γι' αυτό χρησιμοποιώ τον ευρύτερο όρο μουσικολόγος κατά τον ευρύτερο όρο δημοσιολόγος, που είναι ευρύτερος του δημοσιογράφου ή του δοκιμιογράφου. Αυτό που μας ξενίζει σήμερα θα έπρεπε να μας κάνει να αισθανόμεθα ντροπή. Σας θυμίσω δύο κορυφαίες περιπτώσεις από την Ορθόδοξη Παράδοση. Τον Γρηγόριο το Θεολόγο και τον Ιωάννη το Δαμασκηνό. Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, ένας από τους τρεις ιεράρχες, Καπαδόκης, θεωρείται ο πλέον φιλοσοφημένος και ο πλέον υπαρξιακός από τους πατέρες της Εκκλησίας, δεν έγραψε κανένα συστηματικό έργο. Επιστολές, ποίηματα και λόγους. Αλλά λόγους, όχι κηρύγματα, λόγους θεολογικούς. Οι πέντε θεολογικοί λόγοι του Γρηγορίου, του Ναζιαζινού, του δικαίως αποκληθέντος θεολόγου, και τρεις έχουν αυτόν τον τίτλο, ο Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής, αγαπημένος μαθητής του Κυρίου, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος και ο Σιμεών ο Νέος Θεολόγος.
Εάν θέλετε να μοιηθείτε στην Ορθόδοξη Θεολογία με τρόπο ασφαλή και σύντομο, διαβάστε Γρηγόριο Θεολόγο. Είτε τα ποίηματά του, είτε τις επιστολές του, είτε τους λόγους του. Τον Γρηγόριο Θεολόγο επικαλούνται επωνύμως μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας από το Μάξιμο μέχρι τον Παλαμά, σύνοδοι της Εκκλησίας, και τον ακούμε, Χριστός γεννάται, δοξάσατε, είναι ομιλία του. Στην κορυφή του λόγου χάνονται τα όρια πεζού ποιητικού και ο ύμνολόγος και ο θεολόγος είναι δύο όψεις της αυτής προσωπικότητας. Η περίπτωση του κ. Βασιλάκη μας θυμίζει κάτι τέτοιο. Εμείς παραξενευόμαστε γιατί έχουν αλλοιωθεί τα αισθητήριά μας. Να σας θυμίσω τον Ιωάννη τον Δαμασκηνό, ο μεγαλύτερος συστηματικός θεολόγος, ο πρώτος συγγράψας δογματική, εισαγωγή στη φιλοσοφία, τα περίφημα διαλεκτικά του, ύμνογράφος, οφερόμενος ως συνθέτης της νεκροσύμα ακολουθίας, την οποία όλοι υφιστάμεθα σε κηδείες και καλό είναι να την προσέξουμε, και τον Έλληνα νόγο που εκπέμπει, τις εικόνες με τις οποίες είναι γεμάτη και τη θεολογία που ενέχει μέσα της. Δεν ξέρω αν είναι υπερβολή να πω ότι κανείς δεν είναι θεολόγος αν δεν μπορεί να είναι, να προσπαθήσει να είναι υμνολόγος. Και αν κάποιος θέλει να γνωρίσει την Εκκλησία, δεν χρειάζεται να διαβάσει τίποτε. Χρειάζεται να μπει μέσα, να αφήσει τον εαυτόν του σε αυτά τα οποία ακούει, βλέπει, ευωδιάζει, να αφήσει τον εαυτόν του να είναι παραξενεμένος από όλα αυτά. Δεν χρειάζεται να τους μιλήσει, αυτά θα του μιλήσουν. Διαβάστε το ποίημα, ακόμα μια φορά, το Καβάφι ή στην Εκκλησία, να καταλάβετε τι εννοώ. Σε αυτή λοιπόν τη μεγάλη παράδοση της θεολογούσης υμνολογίας και της υμνολογούσης φιλοσοφίας, πολύ φυσιολογικά, αβίαστα, εντάσσεται και ο συγγραφέας της διατριβής αυτής. Και θα το καταλάβετε διαβάζοντας τη διατριβή. Τι να πω εγώ για τη διατριβή. Η καλύτερη σύσταση ενός δημιουργήματος είναι το ίδιο το δημιούργημα. Σκύψτε στο βιβλίο για να αντιληφθείτε περί τίνος πρόκειται. Εγώ θα κάνω ένα σχόλιο από τη δική μου ειδικότητα. Δυστυχώς και στη φιλοσοφία καταντήσαμε να έχουμε ειδικότητες, ξεχνώντας το μείζον που είναι η μεταφυσική και η οντολογία. Ελπίζω ότι όλοι μας δεν κάνουμε αυτό το λάθος στην πράξη. Η δική μου ειδικότητα είναι η φιλοσοφία της θρησκείας, στην οποία θα μπορούσε να ενταχθεί οπωσδήποτε το πρώτο μέρος του βιβλίου και βεβαίως το δεύτερο μέρος, ίσως εγγενιάζοντας μια αισθητική φιλοσοφία της θρησκείας. Μια πρόσβαση στο ιερό διαμέσου των αισθήσεων που ο Θεός χάρισε στους ανθρώπους και τις οποίες αισθήσεις οι άνθρωποι αξιοποιούν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Υπάρχει μια μικρή αλλά κρίσιμη παράγραφο στο βιβλίο που μου προκάλεσε ιδιαίτερα το ενδιαφέρον και σε αυτήν θα περιοριστώ για να μην σπαταλήσω χρόνο και από τον προλαλήσαντα διδάσκαλο και από τον εξαίρετο συνάδελφο, τον πατέρα Νικόλα Λουδοβίκο. Θα περιοριστώ στην παράγραφο 3 του πρώτου κεφαλαίου με τίτλο «Το άπειρο και η θεολογία» στις σελίδες 50 έως 62. 12, κάτι λιγότερο από 12 σελίδες. Εκεί ο Βράιλας Αρμένης αντιμετωπίζει με έναν αριστοργηματικό τρόπο τρία βασικά φιλοσοφήματα που τότε και τώρα κυκλοφορούν στην αγορά ιδεών, τον υλισμό, τον ιδεαλισμό, εκείνος τον ονομάζει ιδανισμό, και τον πανθεϊσμό. Γράφει. Εντεύθενε ταύτισεν
ή των άνθρωπων και των θεών με τον κόσμο και εντεύθεν εγεννήθη ο ηλισμός, προσέξτε το λιτό του λόγο, ή των θεών και των κόσμων με τον άνθρωπον εξού ο ιδανισμός, εννοεί ο ιδεαλισμός, ή των άνθρωπων και των κόσμων με τον θεόν όθεν προήλθεν ο πανθεϊσμός, όλος επίν τρεις παρεκτροπέ της φιλοσοφίας. Και ούτω ανεκαλύφθη η γένεση των τριών ιδεών, του εγώ, του κόσμου και του Θεού, ώστε δεν δυνάμεθα να τα συνοποιήσομεν χωρίς να παρεκτραπόμεν εις τα ψευδή και παράλογα δόγματα του ιδανισμού ή του αισθητισμού ή του πανθεϊσμού. Βλέπετε την άνεση με την οποία κινείται στη φιλοσοφία. Και πιο πέρα στη σελίδα 56 έρχεται στο κρίσιμο θέμα φιλοσοφία και θρησκεία. Γράφει 19ος αιώνας. Έλληνας. Η φιλοσοφία και η θρησκεία είναι δύο όψεις διάφοροι ενός και του αυτού αντικειμένου. Η μεν είναι η ζήτηση της αληθείας δια μόνον των νοητικών ημών δυνάμεων, ενώ η φιλοσοφία, η δε, η θρησκεία, η αποκάλυψη αυτής υπ' αυτού του Θεού. Η φιλοσοφία ή πρέπει να εξαλείψει από του ανθρωπίνου πνεύματος την έννοια του απείρου ή πρέπει να αναγνωρίσει εν αυτό πάντα τα αναφέρετα αυτού προσόντα. Και μόνο η έννοια του απείρου ως φιλοσοφική κατηγορία παραπέμπει εμέσως πλην σαφώς, αλλά όχι ως συνταγή ούτε ως επιταγή στο Θεό, στο Θείο. Από εκεί και πέρα είναι η δουλειά των θεολόγων να το αποσαφηνίσουν το έδαφος. Είναι ο Θεός, είναι η Θεή κλπ. Κλπ. Αλλά το Θείο δεν παραγράφεται από την φιλοσοφία. Και προχωρεί ακόμα παραπέρα. Στη σελίδα 61, αποκορυφώνοντας τη μετάβαση από τον ανθρώπινο λόγο στο Θεό λόγο με έναν τρόπο βεβαίως φιλοσοφικό και όχι θεολογικό. Δεν δογματίζει τις αλήθειες του Ευαγγελίου, δεν είναι η δουλειά του, δεν είναι το ενδιαφέρον του, μακάρι να το κάνανε αυτό οι θεολόγοι. Εκείνος προετοιμάζει το έδαφος και ο έχων ότα ακούει να ακούει το ή ο νοό νοεί το, κάτι που δεν είναι εύκολο. Ας τον ακούσουμε λίγο τον Μπράιλι. Ο εν το ανθρώπο λόγος αντιστοιχεί προς τον λόγον του κόσμου. Το «ον» αντανακλάται εις το «ον» ή το «ον» έχει εν το ανθρώπο ελευθέραν συνείδηση εαυτού και γνώση των άλλων όντων. Και ο λόγος εν το κόσμο, εν το ανθρώπο, εν τη κοινωνία, εν τη ιστορία αναγγέλει και μαρτυρεί των θείων λόγων, θήτα και λάμδα κεφαλαία, διού τα πάντα γένετο και ενώ η ζωή και η αλήθεια και η χάρις και η δόξα. Ο λόγος αποδεικνύει τον λόγον με κεφαλαία των λόγων. Είναι τα καλύτερα προλεγόμενα στη θεολογία. Ο Δαμασκηνός γράφει τα διαλεκτικά του και κατόπιν τη δογματική του με τίτλο «Έκδοση ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως». Και σήμερα αγωνιζόμαστε στις θεολογικές σχολές να πείσουμε τους αχαρακτήριστους συναδέλφους μας που λένε μακράν της θεολογίας ή φιλοσοφία και τους ρωτώ, εάν σας αφαιρέσω 5 λέξεις που θα ακολουθήσουν, μπορείτε να κάνετε θεολογία δογματική, ουσία, φύσης, υπόστασης, πρόσωπο, ενέργεια, οι οποίες δεν υπάρχουν στο σύμβολο της πίστεως. Αλλά με αυτές δομείται η ορθόδοξη δογματική θεολογία από Ιωάννου Δαμασκηνού μέχρι σήμερα, εκτός θλιβερών εξαιρέσεων. Με συγκινεί η εύστοχη παρατήρηση του συγγραφέα, του κ. Βασιλάκη, στον Χάιζενμπεργκ, στη σελίδα 59.
όπου γράφει ότι επιλέξει τον παραπέμπω. Ο Χάιζενμπεργκ συνειδητοποιεί απόλυτα το πεπερασμένο της επιστήμης, χωρίς να τη θεωρεί αλάθητη, αφού κάθε φορά χρειάζεται να αυτοαναθεωρηθεί προκειμένου να πετύχει μεγαλύτερη προσέγγιση. Προσέξτε την ακρίβειά του, να αυτοαναθεωρηθεί, όχι να την αναθεωρήσουν. Και επειδή έτυχε να κάνω τα πρώτα βήματά μου στην φιλοσοφία υπό την σκέπη του μακαριστού δασκάλου μου, του Νησιώτη, γράφοντας τη διδακτορική μου διατριβή πριν κάποιες δεκαετίες με θέμα την φιλοσοφία της θρησκείας του Χάιζενμπεργκ, αισθάνομαι ότι ο κύριος Βασιλάκης διαισθητικά και στοχαστικά είναι στο κέντρο των πραγμάτων. Μάλιστα, όταν οι καθολικοί θεολόγοι παρακαλούσαν έως προκαλούσαν τον Χάιζενμπεργκ να κάνει δηλώσεις πίστεως, ήταν προσεκτικός και τους έλεγε: «Μη χωρίζετε το υποκειμενικό από το αντικειμενικό. Όλοι μας, και εμείς οι επιστήμονες και εσείς οι θεολόγοι, πρέπει να μάθουμε να σκεπτόμεθα subtiler στα γερμανικά, πιο ευαίσθητα, λεπτέστητα». Προσπαθώ να το μεταφράσω. Subtiler. Subtil είναι ο ευαίσθητος, καταλάβατε, ως subtiler, πιο λεπτέστητα. Μέχρι εκεί έφτανε. Διότι η συνήθις στάση ήταν αντικειμενική επιστήμη, υποκειμενική θεολογία. Μην τρέξετε να τα χωρίσετε, και ήξερα από τη φυσική τι έλεγε. Όταν φτάνει στα υποατομικά σωματίδια και λέει ότι η παρατήρηση διαταράσει το φαινόμενο. Και το εξηγούσε επιστημονικά και προσπαθούσε να βγάλει συμπεράσματα. Και τους έλεγε, δεν μπορώ να σας πω περισσότερα, να σκέφτεστε πιο λεπτές και μην τρέχετε να διασπάσετε τα πράγματα. Και πολύ ωραία ο κ. Βασιλάκης το πιάνει το θέμα και το βάζει εδώ. Σε μερικές φράσεις θα μπορούσε να το αναπτύξει στο μέλλον, ίσως σε μία διασχολική έρευνα. Θα ήθελα να κλείσω με κάτι που προσωπικά με συγκίνησε από τον Πέτρο Βράιλα Αρμένη, και καταλαβαίνω γιατί ο δάσκαλός μας, ο καθηγητής Μουτσόπουλος, σχεδόν ανέσυρα από την αφάνεια τον Βράιλα Αρμένη και τον εξέδωσε, και ο κύριος Βασιλάκης μπόρεσε να συντονιστεί αμέσως με την πηγή του. Γράφει κάπου «Τι είναι φιλοσοφία» στη σελίδα 13 στην υποσημείωση. «Ουχή μελέτη θανάτου, αλλά μελέτη Θεού είναι η αληθής φιλοσοφία». Κάτι που φιλοσοφικός ακούγεται αιρετικό. Μα μπορεί και οι θεολόγοι να το θεωρήσουν αιρετικό. Άλλωστε, εμείς θεολόγοι είμαστε μαθημένοι σε αιρέσεις. Οπότε δεν είναι δύσκολο. Και συνεχίζει. «Η αγάπη συνενεί πάντα σημάς και προς αλλήλους και προς τον Θεόν. Ζωογονεί και γονιμοποιεί πάσα στας δυνάμεις του πνεύματος. Τας ρυθμίζει κατά των προσών όρων αυτών, και τι ουτοτρόπος εν ο παράγει πάσαν την εν το κόσμο εφικτήν ευδαιμονίαν, μας προετοιμάζει δια των αθάνατων προορισμών μας, και έχει πάντοτε εις το νουν και την καρδία σου το σοφόν του το ρήμα, ότι η ενάρετο ζωή είναι εν χρόνο όρος αιωνίου μακαριότητος». Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πάτε στην Νικόλα. Είμαι και εγώ με τη σειρά μου. Ευγνώμων και προς τον κύριο Βασιλάκη, αλλά πρωτίστως προς τον κύριο Μουτσόπουλο, ο οποίος στην κυριολεξία ανέσυρε από την αφάνεια, έναν στοχαστή ο οποίος ήταν ανεπίκαιρος στην εποχή του και παραμένει ίσως ανεπίκαιρος, τον Πέτρο Βράιλ Αρμένη, ο οποίος και τότε παρέμεινε ακατανόητος, το εγχείρημά του
είναι ακατανόητο και σήμερα είναι ακόμα περισσότερο ακατανόητο το εγχείρημά του. Ποιο εγχείρημα? Το εγχείρημα αυτό της ελεύθερης, του ελεύθερου παιγνίου, έτσι, του στοχασμού, του ποιητικού στοχασμού που είναι στην ουσία της η φιλοσοφία. Και είναι τόσο βαθιά ποιητικός αυτός ο στοχασμός που δεν έχει τα όρια, αυτά τα επιστημολογικά όρια που βάζουν αυτοί οι οποίοι κάνουν αυτό που ο Γιάσπρος ονόμαζε φιλοσοφία των καθηγητών. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει την πολιτιστική επίσης ελευθερία του να είναι Έλληνας ως Ευρωπαίος και Ευρωπαίος ως Έλληνας. Είναι κάποιος ο οποίος ξέρει την ευρωπαϊκή φιλοσοφία της εποχής του σαν την τσέπη του. Και ταυτόχρονα έχει την ελευθερία να την κρίνει, ακριβώς γιατί την έχει την τσέπη του. Και να την ξεπερνά. Και έχει την ελευθερία να το κάνει αυτό δηλώνοντας και τις αρχαιοελληνικές του φιλοσοφικές καταβολές, τις οποίες και αυτές κρίνει, διότι έχει και στον Αριστοτέλη κρίση κάνει, έχει κάνει μια θαυμάσια εργασία πάνω στις κατηγορίες του Αριστοτέλη, έχει τολμήσει να το αντιπαραβάλει με τον Πλάτωνα, νομίζω, με ένα τρόπο ο οποίος είναι πολύ σημαντικός, θα μπορούσε να αποτελέσει μια ειδική μελέτη, και ταυτόχρονα έχει την ελευθερία να είναι ένας χριστιανός πρικισμένος. Με τα λίγα λόγια που θα πω, θα το δείξω αυτό το τελευταίο, ελπίζω κάπως, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Να πω δηλαδή ότι ήταν πιο προχωρημένος από την εποχή του, κατά πολύ ως θεολόγος επίσης. Είναι εντυπωσιακό αυτό. Δηλαδή είχε ένα αισθητήριο, έτσι, θα το έλεγα ένα φιλοσοφικό αισθητήριο της θεολογίας, θα το πω έτσι, που ταυτόχρονα είναι και υπαρξιακό αισθητήριο. Το οποίο, και αυτό είναι και ο σχόλιο θετικό σε αυτά που είπε ο κύριος Μπέγλος προηγουμένως, με τα οποία συμφωνώ, λειτουργούσε ως πηγή έμπνευσης, έτσι, και με τον τρόπο αυτό κάνει, πραγματοποιεί επιτεύγματα που είναι δύσκολο να επαναληφθούν έκτοτε. Αλλά ακόμη και σήμερα είναι δύσκολο να επαναληφθούν, διότι πάρα πολύ δύσκολα συναντά κανείς στον ελληνικό φιλοσοφικό στοχασμό ανθρώπους οι οποίοι να είναι Ευρωπαίοι ως Έλληνες και Έλληνες ως Ευρωπαίοι, γνώστες της Ευρωπαϊκής και ταυτόχρονα γνώστες του δικού τους χώρου, με έναν τρόπο ελεύθερο να δημιουργούν οσμώσεις, διαπηδήσεις, να μην φοβούνται να πάρουν κάτι από τη Δύση, να μην φοβούνται να κρίνουν τη Δύση, να μην φοβούνται τα ιερά τέρατα που συναντούν απ' έξω, επειδή δεν πρόλαβαν να τα συναντήσουν στο δικό τους παραδοσιακό χώρο, γι' αυτό, έτσι. Λοιπόν, και να έχει όλη την πολιτιστική αυτή και πνευματική ελευθερία να κινείται με την ποιητική άνεση που είχε ο Βράιλας από το χώρο της θεολογίας μέχρι το χώρο της φιλοσοφίας και τα ανάπαλλη, αρχαία, νεότερη φιλοσοφία κλπ. Δεν έχουμε ανθρώπους πολλούς τέτοιους, γι' αυτό και έχουμε ελαχίστους δημιουργικούς φιλοσόφους στην σύγχρονη Ελλάδα. Έτσι, συνήθως έχουμε μεταπράτες, ανθρώπους οι οποίοι κοιτάζουν να μπουν στη σκιά μεγάλων δυτικών στοχαστών και βεβαίως η σκιά αυτή είναι καταλυτική για την δημιουργικότητά τους. Δεν είναι δημιουργική αυτή η στάση, θέλω να πω. Αντίστοιχα, οι θεολόγοι μερικές φορές μοιάζουν να είναι παγιδευμένοι κι αυτοί σε μια θεολογία της επανάληψης, αλλά η θεολογία είναι κάτι πολύ ζωντανό, είναι εκρηκτικό, δεν χωράει σε τίποτα. Συντρίβει, μας διαλύει και μας ξαναφτιάχνει βέβαια, αλλά ποιος θα έχει το θάρρος να παραδοθεί σε αυτό που είναι η θεολογία? Αυτός πρέπει να ξέρει και τι γίνεται στη φιλοσοφία, ξέρετε, για να μπορέσει να δώσει ένα λογαριασμό του τι ακριβώς συμβαίνει. Γι' αυτό και αυτοί είναι λίγοι. Πάση περιπτώσει, κάποτε ήταν περισσότεροι. Αυτό ήταν ο προνομιακός χώρος του ελληνικού χώρου, του πνεύματος, του οποίου σκιές και γονίδια μας απομένουν ακόμα σήμερα. Ευτυχώς. Λοιπόν, να πω λίγα πράγματα που θα στοιχειοθετήσουν κάπως αυτά που είπα. Καταρχήν, εντυπωσιάζομαι βαθύτατα από την τόλμη του Βράιλα να θεωρήσει το ωραίο ως οντολογία. Είναι πολύ προχωρημένη θέση αυτή. Και μάλιστα ως θεολογική οντολογία, παρακαλώ. Έτσι. Και μάλιστα, να κάνω ένα βήμα παραπάνω,
στην τριάδα αυτή την οποία φτιάχνει αλήθεια, αρετή και ωραίο, να τα θεωρεί αυτά τα τρία ομοούσια ενάντια σε κάθε πανθεΐζουσα ή ολοποιούσα φιλοσοφική διαλεκτική, η οποία θα εξαφάνιζε ή μια αντίστοιχα θεολογική φιλιοκβιστική άποψη, όπου θα ήθελε τον τρίτο όρο να παράγεται και από τους άλλους δύο και να είναι κατώτερός τους, έτσι. Ή να έχει, εδώ κρίνει και τον Πλωτίνο, μου κάνει εντύπωση κριτική του Πλωτίνου, δεν είναι όριμη, νομίζω, η ελληνική φιλοσοφική σκηνή να δει πόσο προχωρημένη είναι η κριτική του Πλωτίνου από το Βράιλα, τον οποίο θαυμάζει και κρίνει ταυτόχρονα, θα το πούμε παρακάτω. Λέει λοιπόν ότι το ωραίο αφορά στο είναι. Δεν είναι τίποτε λιγότερο. Το είναι είναι που είναι ωραίο. Έτσι. Και η αρετή. Και μάλιστα είναι ωραία με έναν τρόπο ομοούσιο. Η θεολογία και η έννοια του ομοουσίου είναι εξαιρετικά πλούσια έννοια. Δείχνει ότι υπάρχουν μορφές πληρότητας οι οποίες έτσι συνυπάρχουν χωρίς να συνυπάρχουν αθρηστικά. Δεν είναι δηλαδή το η αλήθεια που είναι και ωραία, είναι η αλήθεια που έχει όλη την ουσία της, την οποία επίσης έχει το ωραίο, την οποία επίσης έχει η αρετή. Θα λέγαμε ότι τα πάντα είναι εκφάνσεις του όντως. Και αυτό το πράγμα είναι προχωρημένο, γιατί αμέσως μας παραπέμπει σε μια θεωρία περί ιδανικού, η οποία βεβαίως ξεπερνά τον ιδανισμό ή ιδεαλισμό κατά πολύ, και το ξεπερνά. Γιατί το ξεπερνά? Διότι, όπως λέει πολύ ωραίο ο Βράιλας, ιδανισμός ή ιδεαλισμός, είπε ο κύριος Μπέγκζος, ο ιδανισμός δεν είναι τίποτα άλλο παρά η θεώρηση αντίστροφα του ιδανικού ως κάτι που έχει να κάνει με μένα. Αλλά έτσι είναι πεπερασμένο το ιδανικό. Έτσι. Πρέπει να υπάρχει ένα ιδανικό, κάθε ιδανικού, το οποίο θα ελευθερώνει το ιδανικό από την, από τον πεπερασμένο του, και αυτό είναι ο Θεός, λέει. Αυτό είναι ο Θεός. Ο τελικός ορίζοντας, συνεπώς, της αλήθειας, της αρετής και του ωραίου είναι ο Θεός. Και μάλιστα ο Θεός, ο αποκεκαλυμμένος Θεός, ο οποίος δρά και ο οποίος πράττει μέσα στην ιστορία. Και γι' αυτό ακριβώς το ιδανικό το αποδίδει στο χριστιανισμό. Ξεκάθαρα και ωραία το λέει ο κύριος Βασιλάκης, το παρατηρεί και το σημειώνει αυτό το πράγμα, ακριβώς διότι, λέει, τοποθέτησε το πεπερασμένο στη σφαίρα του απείρου. Αυτό έκανε ο χριστιανισμός. Το πεπερασμένο το ελευθέρωσε από τη σχετικότητα του ανθρώπινου ιδανικού και το τοποθέτησε στη σφαίρα του θείου ιδεώδους. Είναι μια ερμηνεία φιλοσοφική της ενσάρκωσης. Και υπ' αυτή την έννοια δεν μας επιτρέπεται το ωραίο να το βλέπουμε σαν κάτι λιγότερο από θεοειδές. Ούτε το αληθινό να είναι κάτι λιγότερο από θεοειδές. Ούτε η αρετή να είναι κάτι λιγότερο από θεοειδής. Δηλαδή ανέφικτη. Δεν πειράζει, λέει ο Βράιλας. Δεν πειράζει που είναι ανέφικτη. Είναι όμορφο να έχουμε κάτι ανέφικτο μπροστά μας, διότι αυτό μας δείχνει τη φορά της τελειότητας. Δείχνει ότι η τελειότητα, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, είναι ατέλεστος. Δεν τελειώνει ποτέ. Είναι κάτι το οποίο συνεχώς καταχτιέται. Συνεχώς είναι καινούριο. Συνεχώς έχουμε πράγματα να δούμε μπροστά μας μέσα στο χώρο της αλήθειας ή ομοούσια στο χώρο της αρετής ή ομοούσια στο χώρο του ωραίου. Και έτσι δημιουργείται μια συνήχιση, όχι παρήχηση, αλλά μια συμφωνία οντολογική με κορυφή, όπως λέει ο Βράιλας και το σημειώνει ωραίο ο κύριος Βασιλάκης, την αγάπη. Με κορυφή την αγάπη. Εδώ η αγάπη βεβαίως είναι ένα οντολογικό γεγονός. Θα λέγαμε είναι το υπέρτατο γεγονός, έτσι, που μας δείχνει ότι το είναι, είναι πρώτον αληθές, προβαλλόμενο ακριβώς στην πραγματικότητα της αγάπης. Δεύτερον, είναι αγαθό, ακριβώς διότι η αγάπη εστί. Και τρίτον, είναι ωραίο, είναι όμορφο, με την οντολογική σημασία. Η ομορφιά, με αυτή την έννοια, είπε ο Ντοστογεύσκη, θα σώσει τον κόσμο. Όχι γιατί
Είναι αισθητική η ομορφιά. Μ' αρέσει που πετάει στα σκουπίδια τον όρο του Baumgarten, αισθητική που μου κάθεται στο στομάχι από έφηβο, και τον ονομάζει καλολογία, ένας λόγος. Τι ωραίο και ταπεινό, λόγος περί του καλού. Το πιο καλό είναι όμορφο που στα ελληνικά έχει και μια έννοια αρετή, αρετής, ηθική δηλαδή, και έννοια αισθητική και έννοια βεβαίως οντολογική. Ο Θεός αγάπη εστί. Ο Θεός είναι το υπέρτατο αγαθό, το μεγάλο καλό. Η σοφία της ελληνικής γλώσσας που δεν βρίσκεται εύκολα σε άλλες γλώσσες. Λοιπόν, υπάρχει το είναι, το οποίο είναι εν σχέση. Αυτό λέει. Όταν λέει το είναι εν αγάπη, εννοεί το είναι εν σχέση. Και ο κύριος Μπέρδος έχει δουλέψει αυτό το θέμα και εγώ έχω δουλέψει το θέμα αυτό για το είναι ο σχέση που παραπέμπει στην τριαδολογία βεβαίως, έτσι. Γι' αυτό λέω ότι είναι προχωρημένο. Είναι προχωρημένο επίσης ως προς την ανθρωπολογία που προϋποθέτει αυτού του είδους η οντολογία. Όταν κάνει λοιπόν κριτική απευθείας στον Πλωτίνο και βέβαια στην πλατωνική παράδοση, λέγοντας και τονίζοντας ότι δεν μπορώ να συμφωνήσω εγώ με αυτό που λέει ότι η ύλη είναι κακό και το σώμα είναι κακό. Έτσι. Δεν μπορώ αυτό το πράγμα. Γιατί δεν μπορώ να το κάνω. Και λέει το εξής φοβερό. Διότι η ύλη μετουσιώνεται, λέει. Μεταβάλλει, θα λέγαμε θεολογικά, τον τρόπο υπάρξεώς της. Έχει το νου την ενσάρκωση. Ανίσταται. Η ύλη μπορεί να γίνει κατοικητήριο του Θεού, να κάνει πράγματα που είναι πέρα από τα όρια της. Όχι αυτό ανερούμενη ως ύλη, αλλά μπαίνοντας στον χώρο της ελευθερίας του πνεύματος, στον χώρο της ελευθερίας του Θεού. Το σώμα είναι ελευθερία λοιπόν. Η ύλη είναι ελευθερία. Δεν είναι αναγκαιότητα. Ξανά το βρίσκουμε εδώ. Το ψεύτικο δίλημα. Αυτό το πράγμα το βλέπουμε στο Βράιλο με έναν τρόπο που και σήμερα οι δήμονες εδώ ξέρουν, αγωνιζόμαστε να τα βρούμε μεταξύ μας οι φιλοσοφούντες και οι θεολόγοι στα θέματα αυτά. Ναι. Ναι, ο άνθρωπος είναι ελευθερία από τον εαυτό του ή ο εαυτός του μπορεί να γίνει ελευθερία. Ένα φοβερό ερώτημα. Και το άλλο ανθρωπολογικό θέμα το οποίο άρχεται και της αισθητικής είναι το θέμα του πού βρίσκεται το ωραίο. Ο Πλωτίνος βέβαια δεν έχει καμία δυσκολία να πει ότι το ωραίο είναι στη συνείδησή μου. Γιατί? Διότι στο πλωτινικό σύστημα η ύλη είναι τα σκουπίδια που περισσεύουν. Όταν δεν μπορούμε πια να μιλήσουμε για το ένα, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για το νου, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για την ψυχή, την πρωταρχική αυτή τριάδα των όντων, τα σκουπίδια που περισσεύουν είναι η ύλη. Λοιπόν, πώς λοιπόν το ωραίο μπορεί να έχει μια ύπαρξη από το άγαλμα που μου φτιάξανε, ξέρω εγώ, αυτή η ζωγραφιά, το μελούργημα τέλος πάντων. Η ωραιότητα είναι στη συνείδησή μου. Κάτι καταφέρνει να μου ανακαλέσει από τον κόσμο των ιδεών και των μορφών. Και λέει, σαν μεγάλος θεολόγος που είναι ο Βράιλας, όχι λέει, το ίδιο αυτό είναι όμορφο. Γιατί είναι το ίδιο όμορφο? Γιατί το ίδιο αποτελεί μια πράξη, είναι ένα πράγμα. Η λέξη πράγμα παράγεται από το πράτο, είναι απεπραγμένο, έτσι, μιας άκτιστης, μιας θείας σοφίας. Και γι' αυτό το λόγο έχει βάθος η πραγματικότητα. Μην την πετάτε στα σκουπίδια. Δεν είναι η αντανάκλασή της που έχει σημασία. Είναι η ίδια η πραγματικότητα. Σαν υπέρβαση του ιδεαλισμού αυτή είναι πολύ προχωρημένη θέση. Θα περάσουν δεκαετίες πολλές για να ξαναρχίσει ο άνθρωπος να δουλεύει αυτή τη σοφία με τη φαινομενολογία η οποία θα στραφεί και προς το σώμα και προς τα αισθήματα, με την ψυχολογία που θα κοιτάξει να βρει την πραγματικότητα του ανθρώπου και μέσα στις πραγματικές σχέσεις, και τελικά με τη βιολογία και την νευροψυχολογία, η οποία μας δείχνει ότι δεν υπάρχει ουσιαστικά μη ενσωματωμένος νους, και αυτό είναι φοβερό. Έτσι. Ο Βράιλας λοιπόν, σας είπα, είναι ανεπίκαιρος υπό την έννοια ότι δεν τον καταλάβαιναν τότε, αλλά ούτε σήμερα. Δεν έχουμε πολλούς αξίους του. Και είναι μεγάλο κόσμημα και για μας που είμαστε επαγγελματίες του χώρου, μεγάλη παρηγοριά. Και από τη θέση του παρηγορηθέντος εκπέμπω για μια ακόμη φορά θερμή την ευγνωμοσύνη και προς τους δύο εδώ συναδέλφους και δάσκαλος, δεν επιτρέπεται, τον κύριο Μουτσόπουλο, τον διαβάζω από μαθητής Λυκείου.
Και τον συναντώ για πρώτη φορά στη ζωή μου. Σκεφτείτε τώρα. Δεν θα έπρεπε να μιλάω καθόλου στην πραγματικότητα, αλλά οι ανάγκες, ναι, από το, ναι, τον κόσμο του πνεύματος. Ήμουνα στην Δευτέρα Λυκείου και πήγα στα παιδιά στην τάξη και του λέω ένα καταπληκτικό βιβλίο. Σιωπή, τώρα δεν μιλάτε. Εγώ θα σας πω τι είναι αυτό το κόσμος αυτός. Λοιπόν, ευχαριστώ λοιπόν πραγματικά και είναι σημαντικό να ανοιχνεύουμε τέτοιου είδους και να επιτρέπει η νεοελληνική κουλτούρα, αυτή η κουλτούρα του μεταπρατισμού που παίζει ανάμεσα στη σκλαβιά, ας πούμε, στη Δύση και στο φονταμενταλισμό. Λοιπόν, και το ένα και το άλλο είναι για τα σκουπίδια. Αυτό που κάνει ο Βράιλας όμως αφορά την αιωνιότητα του φιλοσοφίνου και του θεολογίου. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, κύριε καθηγητά, καταλάβατε πόσο μέγιστη ήταν η συμβολή να εκδοθούν τα έργα του Βράιλα στη σειρά του Corpus Graecorum Philosophorum Recensiorum των σύγχρονων φιλοσόφων, διότι πάρα πολλές φορές επιστρέφουμε πάντα στα παλιά και δεν κατακτάμε, δεν βιώνουμε στη συνείδησή μας μια ενότητα του ελληνικού χρόνου, μια ενότητα της ιστορίας. Υπάρχει μια αποσπασματική θεώρηση του προσώπου της Ελλάδας, πάρα πολλές φορές. Κάποιοι την ενισχύουν, συνειδητά ή ασυνείδητα. Ο Βράιλες είναι μια προσωποποίηση αυτής της ενότητας, όπως παραπτυρήθηκε από τον πατέρα Νικόλαο, διότι βιώνει την αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά και βιώνει, όπως γνωρίζουμε, τη νέα αλήθεια. Είναι ενήμερος με τη σύγχρονη του φιλοσοφία, διότι το δίλημα Ανατολή ή Δύση, που μερικές φορές ταλανίζει και προκαλεί διαλόγους χωρίς λόγων. Διότι θα αρνηθεί κανείς τους καρπούς του πνεύματος, όπου κι αν έχουν αυτοί οριμάσει, όπου κι αν έχουν οριμάσει. Ο Βράιλας δεν είχε κανένα πρόβλημα. Και όχι μόνο ο Βράιλας, διότι ο Βράιλας είναι ο τρίτος από τρεις μεγάλους επτανήσιους, από το Βικέντιο Δαμοδό στην Κεφαλινία, από τον Ευγένιο Βούλγαρη. Κάποτε πρέπει να διδάσκεται ιδιαίτερα, αγαπητέ Μάρια, και στη λογική σχολή. Και ο Βράιλας είναι θαυμαστής του Βούλγαρη. Όλα αυτά, η αγάπη μου στην τέχνη και η αγάπη μου στο δάσκαλο, με έκανε ασχοληθώ και βεβαίως με ανάγκασε να μην αφήσω ούτε μία γραμμή χωρίς να την ερευνήσω, διότι ήθελα να διασταυρώσω τα κάποια μου συμπεράσματα. Ανησυχούσα μήπως τρέχω σε κάποιο του άρθρο ή μήπως ο ίδιος θα μπορούσε να φάσκει, συγγνώμη, να αντιφάσκει ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ ήθελα να πω ακόμα ότι με ενδιαφέρε πάρα πολύ αυτή η ενότητα να περνούσε ως ενότητα και να βιωθεί ως ενότητα και μέσα μας. Για μένα ήταν το ίδιο πράγμα. Ξέρετε, είτε να κάνεις σύνθεση ήχου ή να ερμηνεύεις ένα ήχο μουσικό, είτε να κάνεις μια σύνθεση λόγου, στοιχείων, όχι μόνο λεκτικών αλλά και λογικών στοιχείων, θα ήταν η ίδια ανθρώπινη λειτουργία. Ο Μάριος Μπέγκος αναφέρθηκε στην λειτουργία αυτή, την μεγαλοφυή του Ιωάννη του Δαμασκηνού. Ο Μέγας αυτός Ιωάννης Δαμασκηνός, μέγιστη ποίηση, προτάσει αριστοτελικά κεφάλαια στην πηγή της γνώσεως. Θεολογεί όπως θεολογεί. Δηλαδή φαίνεται πως οι μεγάλες προσωπικότητες βιώνουν αυτή την ενότητα. Ο Βράιλας συμβαίνει να βιώνει αυτή την ενότητα της ελληνικής ιστορίας, αυτή την ενότητα του ελληνικού πνεύματος και
θεωρώ τον εαυτό μου ευτυχή, πολύ ευτυχή, που εργάστηκα με τον καθηγητή Μητσόπουλο, ευτυχή και ευγνώμονα, διότι είναι μαζί μας ο Μάριος Ομπέγζος, που ο κ. Κοσμήτρος της Θεολογικής Σχολής είπε ότι παρουσίασε, και βεβαίως ευτυχή που ο πατήρ Νικόλαος Λουδοβίκος παρουσίασε τις απόψεις του σχετικά με το όλο θέμα. Κυρίες και κύριοι, θέλω να επίσης να σας ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας. Βλέπω και καλλιτέχνες εδώ και μουσικούς. Τον Γιάννη τον Ιαννίδη, τον Νίκο τον Φυλαχτό, βλέπω ποιητές τον Νίκο τον Χρονά και άλλους, διότι αφορά και τους καλλιτέχνες. Βλέπω πολλούς Κερκυραίους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για την παρουσία τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι ευγνώμων για τα καλά σας λόγια. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εσάς. Και πάλι καλή σας χρονιά και χρονιά πολλά.